χωράνε επανάπαυση και ανοχή, αν θέλετε, σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Γιατί οι εικόνες αυτές, απαράδεκτη εικόνα αυτές που αναπαρήχθη, που βγάζει και μια χυδαία πρακτική από τη μεριά των αστυνομικών που και που χαριεντίζονταν με τέτοιο τρόπο στη μνήμη ενός αδικοχαμένου παιδιού και όσων ανέχτηκαν μια τέτοια εικόνα, κατά τη γνώμη μας είναι προβληματικό το γεγονός ότι αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν ως μεμονωμένα περιστατικά, ως μεμονωμένες συμπεριφορές και δεν μπαίνω στη συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, αν μιλάμε για θύλακιση, μπαίνω στη συζήτηση, θεωρώ ότι τα περιστατικά αυτά γεννούνται από τον τρόπο που η κυβέρνηση τροφοδοτεί με την καταστολή, τροφοδοτεί και εντείνει όλο αυτό το διάστημα τον αυταρχισμό για να επιβάλλει πραγματικά σιγή νεκροταφείου σε όλους τους εργαζόμενους στα σωματεία που δεν μπορούν ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες να μην διεκδικήσουν, να μην εκφράσουν τα δικαιώματά τους. Αυτή η πρακτική που ακολουθείται από τη μεριά της κυβέρνησης είναι αυτή που στρώνει το έδαφος για τέτοιου είδους περιστατικά που δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένες παρεκκλήσεις. Γιατί αυτό, αν θέλετε, έχει να κάνει και με τα ζητήματα που βάλαμε στην τοποθέτησή μας και στην κριτική μας για το πώς και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης στη σχολή της αστυνομίας ή γενικά της εκπαίδευσης των ανθρώπων που καλούνται να επιβάλλουν την τάξη δεν μπορεί να είναι τέτοιο που να θεωρούν ως παρεκκλίνουσα κάθε κινητοποίηση του λαϊκού κινήματος, να θεωρούν ως παρεκκλίνουσα κάθε λαϊκή κινητοποίηση, άρα να βλέπουν ως εχθρό στους εργαζόμενους και το λόγο που διεκδικεί και πολλές φορές να καταφεύγουν και σε τέτοια και άλλα ακόμα πιο επικίνδυνα περιστατικά. Γι' αυτό θεωρούμε ότι οι ευθύνες για τέτοιου είδους περιστατικά είναι πολιτικές, είναι ευθύνες της κυβέρνησης που δημιουργεί το περιβάλλον για να ανθούν τέτοιου είδους φαινόμενα. Περισσότερο θα πω στην ομιλία μου. Ευχαριστώ.